Κύριε Δρόσο, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες των εκλογών για το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, όπου επανεκλεγήκατε για τα επόμενα 2 χρόνια. Ναι, καλημέρα. Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν οι εκλογές και οι αρχαιρεσίες, όπως είπατε, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών. Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι υποψήφιος για τρίτη συνεχή φορά. Η θητεία είναι διετής. Εξελέγην. Είναι πολύ σημαντικό γιατί με αυτήν την εκλογή εκπροσωπείται το νησί μας, εκπροσωπείται η Μαρίνα μας, είναι μέσα στο κέντρο λήψης αποφάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον θαλάσσιο τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή. Εκπροσωπούμε όλο το Αιγαίο, δεν υπάρχει άλλη εκλεγής από το Αιγαίο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και αυτό που συζητήθηκε κυρίως στη συνεδρίαση που ακολούθησε, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, είναι ότι υπάρχει ένα κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης, 139 εκατομμύρια, το οποίο πρέπει να απορροφηθεί από τους τουριστικούς λιμένες, τα τουριστικά καταφύγια και τα κυροβόλια. Θα κατατεθούν οι φάκελοι και ευελπιστούμε σε μια θετική απάντηση. Είναι πολύ σημαντικό για το νησί της ΚΟ να εκπροσωπείται στις Πανελλήνιες Ενώσεις, να είναι η Μαρίνα μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών και να έχει εκπρόσωπο, όπως επίσης και η Ένωση Ξενοδόχων που έχει εκπρόσωπο την ΚΟ. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για το νησί μας και την ευρύτερη προβολή του και όταν βρισκόμαστε μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.